Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Για τα βιβλία θα μιλήσουμε λοιπόν, για την πληθώρα των βιβλίων ή όχι, για τη θεματολογία τους, για το πόσοι ενδεχομένως κάνουν αυτοέκδοση, για το τι γίνεται σε σχέση με τις ψηφιακές αναγνώσεις. Υπάρχουν πολλά συστήματα που εμπλέκονται με το βιβλίο. Και πείτε μας για αυτήν την έρευνα. Ναι, φυσικά. Αυτή η έρευνα εκπονήθηκε από τον ΟΣΔΕΛ. Εγώ είχα συνεργασία επιστημονική με τον ΟΣΔΕΛ πάνω σε αυτή την έρευνα, σε ένα μεγάλο μέρος της έρευνας αυτής. Ο ΟΣΔΕΛ, ναι, να πούμε, είναι ότι για τους φίλους που δεν ξέρουν, είναι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου. Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια ο ΟΣΔΕΛ εκπονεί σημαντικές έρευνες γενικά για τον πολιτισμό και για το βιβλίο ειδικότερα. Πρόσφατα είχε μια σημαντική έρευνα για την ανάγνωση, την αναγνωστική δραστηριότητα. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά από το 2012 που είχαμε να δούμε τελευταία στοιχεία βιβλίου παραγωγής, γιατί δυστυχώς το κλείσιμο του ΕΚΕΒΗ άφησε και ένα κομμάτι, ας πούμε, ερευνητικού έργου ορφανό. Με τον ΟΣΔΕΛ πιάσαμε το νήμα ξανά της βιβλιοπαραγωγής, της έρευνας της βιβλιοπαραγωγής. Γι' αυτό πιάνει και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η έρευνα του 2009, δηλαδή που ξεκινάει, μέχρι και το 2022 που καταλήγει. Αυτό είναι το κομμάτι. Η έρευνα βασίστηκε στην βιβλιογραφική βάση ΟΣΔΕΛ.net, στην οποία καταχωρίζονται βιβλία από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Όλοι οι εκδότες βάζουν τα βιβλία τους, τουλάχιστον συμβεβλημένοι, αλλά είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη βάση για να μπορούν να συλλεχθούν συμπεράσματα και να χαρτογραφηθεί το πεδίο στην ουσία που αυτό αφορά η έρευνα αυτή. Ήταν η χαρτογράφηση σε πρώτη φάση του πεδίου, να δούμε πού βρισκόμαστε, δηλαδή, με λίγα λόγια. Τι έδειξε λοιπόν, κύριε Κάπο, κάποια από τα πιο σημαντικά στοιχεία στα οποία μπορείτε να σταθείτε εσείς? Ωραία. Θα σας πω έτσι συνοπτικά, έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πυκνάταστη, είναι πυκνή η πληροφόρηση. Θα εστιάσω σε 2-3 βασικά θέματα. Κοιτάξτε, ένα σημαντικό θέμα είναι ότι οι εκδόσεις βιβλίων από το 2009 στο 2022, συνολικά, αν μιλήσουμε για όλα τα είδη βιβλίων, όλα τα μορφότυπα, έντυπα, ηλεκτρονικά και ηχητικά, ακουστικά, είναι περίπου 150.000 τίτλοι, έτσι, συνολικά. Τα τελευταία 14 χρόνια, Ναι. Αυτό επιμερίζεται περίπου στους 10.000 τίτλους ανά έτος, έτσι τώρα σας το λέω πολύ χοντρικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι την περίοδο της κρίσης, δηλαδή ουσιαστικά το 2009 ως το 2015, εφάνηκε και μια πτώση στη βιβλιοπαραγωγή, με χαμηλότερο σημείο, θα λέγαμε, το 2012, που είχαν εκδοθεί 9.037 τίτλοι. Αλλά μετά το 20 και την πανδημία, δηλαδή από την πανδημία και μετά, ουσιαστικά από τότε που βγήκαμε από τον εγκλεισμό, από το 2021-2022, βλέπουμε μια σημαντική άνοδο της βιβλιοπαραγωγής. Με το μεγαλύτερο, δηλαδή, μέρος βιβλιοπαραγωγής, το χρονικό, το έτος με τη μεγαλύτερη βιβλιοπαραγωγή στην Ελλάδα είναι το 2021, με 13.552 τίτλους. Οπότε δείχνει ότι επανήλθαμε σε σημαντικό αριθμό παραγωγής βιβλίων. Που αυτό, βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άλλα εδώ ζητήματα τα οποία μπορούν να τα δείξουν άλλες έρευνες, που θα εξετάσουν, ξέρετε, τη ζήτηση κιόλας. Γιατί η προσφορά, okay, είναι πολύ μεγάλη, αλλά η ζήτηση είναι ένα μεγάλο θέμα και για την ελληνική εκδοτική βιομηθανία συνολικά. Ναι, δηλαδή, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, 150.000 τίτλοι βιβλίων, μέσος όρος 10.000... Και κάτι, ας πούμε, με αυξομοιώσεις, έτσι, δηλαδή πάντα ήταν από 9.000 μέχρι και 13.000 που σας είπα, 552 το μεγαλύτερο. Ναι, είναι ένας που εμάς μας φαίνεται πολύ μεγάλος αριθμός αυτός. Κοιτάξτε να δείτε. Ή όχι. Είναι μεγάλος αριθμός, αν συνυπολογίσουμε τη μικρή γενικά αγορά που έχουμε. Απλά πρέπει να δούμε ότι και η έρευνα αυτό το γράφει, το λέει, έτσι, ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 863 εκδοτικοί εκεί που κάνουν συστηματική, δηλαδή, έκδοση βιβλίων. Δεν μιλάει, δηλαδή, ξέρετε, για φορείς, για μουσεία, για τουριστικά κέντρα που μπορούν να εκδίδουν βιβλία. Αμιγώς εκδοτικοί. Αμιγώς, ναι, που έχουν μια εκδοτική δραστηριότητα πιο, ξέρετε, συγκεκριμένη και εστιασμένη στην έκδοση και παραγωγή βιβλίων.
Αυτό βέβαια είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, δηλαδή πάντα στην ελληνική ας πούμε, βιομηχανία, στον 20ο αιώνα μιλάμε πάντα, έτσι και 21ο, στον 21ο σίγουρα, είναι περίπου δηλαδή είναι από 800 έως 1000 εγκροτικούς οίκους έχουμε. Οπότε αν το συνυπολογίσουμε αυτό, βλέπουμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς εγκροτικούς οίκους. Το οποίο αυτό είναι καλό για την πολυμορφία βέβαια του βιβλίου, γιατί μπορούν να βγουν πολύ διαφορετικοί τίτλοι. Απ' την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει πάρα πολύ την προσφορά. Με το ερωτηματικό της ζήτησης, όπως σας είπα, ναι. Το οποίο αυτό είναι ένα διαχρονικό ζητούμενο. Τώρα, αν θέλετε να σας πω ακόμα 2-3 στοιχεία, γιατί κάποια δεδομένα, δηλαδή κάποια στατιστικά, κάποια νούμερα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, η χώρα μας έχει μια εντυποκεντρική διάσταση, δηλαδή το έντυπο βιβλίο κυριαρχεί. Ουσιαστικά το έντυπο βιβλίο αποτελεί το 97% του συνόλου της βιβλιοπαραγωγής. Το 97%? Μάλιστα. Είναι δηλαδή αμυγός εντυποκεντρική η διάσταση του ελληνικού βιβλίου. Τα τελευταία χρόνια και το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα. Κυρίως το 2009 με το 2010 ξεκινάει να βγαίνουν ηλεκτρονικά βιβλία. Και για όλο το διάστημα της βιβλιοπαραγωγής, της έρευνας, εντοπίστηκαν περίπου 10.933 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων, e-books. Και αυτό είναι ένας σημαντικός αριθμός, αν συνυπολογίσουμε ότι έχει πάρα πολύ χαμηλή ζήτηση το ηλεκτρονικό βιβλίο στην αγορά. Σύμφωνα με προσεγγίσεις, δεν είναι πάνω από 1-2% του τζίρου και μπορεί να σας λέω και πολύ το συνολικό. Έτσι, άλλο βέβαια η παραγωγή και άλλο έτσι, η ζήτηση που σας είπα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η παραγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων προέρχεται από περίπου 229 εκδότες. Διαφορετικών μεγεθών. Σίγουρα η πιο μεγάλη εκδοτική οίκη είναι οι 10 αυτοί που παράγουν τα περισσότερα, αλλά έχουν βγει και αρκετά ηλεκτρονικά βιβλία με διαφορετικά μοντέλα, είτε ξέρετε με το μοντέλο της αυτοέκδοσης. Οπότε στην πραγματικότητα το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει μια ορατότητα στην ελληνική αγορά. Και ταυτόχρονα, έτσι, αν μιλήσουμε και για τα νέα μορφότυπα, μιας και συζητάμε αυτό, από το 2020 και μετά στην Ελλάδα μπαίνουν και πιο δυναμικά τα audiobooks, τα ακουστικά βιβλία. Τα οποία μπαίνουν με το νέο ψηφιακό μορφότυπο, δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για CD όπως παλαιότερα υπήρχαν σε μορφή CD, μιλάμε για ψηφιακή εκδοχή, δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει σε πλατφόρμες και είτε να κατεβάσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ως ένα application, ένα downloading, μια μεταφόρτωση, είτε να έχει μια πρόσβαση ως υπηρεσία. Εδώ μιλάμε τώρα για τα ηχητικά βιβλία τα οποία σας είπα είναι από το 2020 που ξεκινάνε να κάνουν έτσι μια ορατή. Τη διάστασή τους, με το 2022 να έχουμε 526 τίτλους σε ακουστικά βιβλία. Και αυτό εξηγείται γιατί έχουμε την είσοδο κάποιων σημαντικών πλατφορμών και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα και του εξωτερικού, οι οποίες βοηθούν και παράγουν ή προχωρούν σε συμπαραγωγές με εκδότες ακουστικών βιβλίων. Αυτό όσο αφορά γενικά τα μορφότυπα, δηλαδή έντυπο, ηλεκτρονικό και ψηφιακό. Από εκεί και πέρα, από οπωσδήποτε, η έρευνα, όπως καταλαβαίνετε, έχει επικεντρωθεί και σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, μιλάμε ας πούμε, για τις θεματικές κατηγορίες. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές θεματικές κατηγορίες στη βάση της βιβλιοπαραγωγής. Οπωσδήποτε, η λογοτεχνία κατέχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος. Ενώ το 2009 ήταν περίπου 25,8% του συνόλου τα λογοτεχνικά βιβλία. Τώρα πλέον φτάνουν περίπου στο 43%, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση της λογοτεχνίας γενικότερα, της παραγωγής λογοτεχνικών βιβλίων, σε σχέση με τα μη λογοτεχνικά, δηλαδή σε σχέση με τα non-fiction books, ξέρετε τα επιστημονικά, όλα τα βιβλία που δεν έχουν μυθοπλασία. Σημαντικό έτσι, εύρημα είναι οι τιμές των βιβλίων, με την έννοια ότι διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, παρόλη την μεγάλη κρίση, είτε αυτή λέγεται αύξηση του χάρτου, είτε λέγεται ενεργειακά κόστη, είτε ξέρετε, όλα αυτά που επιβαρύνουν και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές βέβαια, το βιβλίο παραμένει ένα προσιτό αγαθό, ένα προσιτό πολιτιστικό αγαθό ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το χαρτόρετο βιβλίο, η μέση τιμή του έτσι, είναι γύρω στα 16,8 ευρώ αυτή τη στιγμή, όταν ας πούμε 16,62 ήταν το 2009. Βέβαια υπήρξαν κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά είμαστε γύρω από τα 15 μέχρι τα 17, αυτό είναι το ευρώ, μέχρι τα 17 ευρώ ας πούμε κάποια στιγμή φτάσαμε. Ναι. Μέσος όρος είναι η τιμή αυτό σας λέω έτσι, στο χαρτόβετο, στο paperback που λέμε. Ναι. Αυτό δείχνει ότι το βιβλίο και οι εκδότες και η παραγωγή βιβλίου το κρατάνε σε χαμηλές τιμές γενικότερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολιτιστικό αγαθό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ελευθερία της έκφρασης και γενικότερα για την επιστήμη, για τη γνώση, για την ψυχαγωγία. Και αυτό συνάδει και με το εξωτερικό, δηλαδή
Ακριβώς τα ίδια πράγματα σημαίνουν γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιβλίο παραμένει ένα προσιτό αγαθό. Το λένε αυτό και οι τελευταίες έρευνες που έχουν δημοσιευθεί και από την Ένωση των Ευρωπαίων Εκδοτών. Τα 20 χρόνια δηλαδή το βιβλίο στην Ευρώπη είναι ένα αγαθό το οποίο μπορεί να είναι εύκολα προσεγγίσιμο σε σχέση τουλάχιστον με την άποψη του κόστους στη ζωή μας συνολικά. Δεν ξέρω κύριε Κάπο αν ήταν μέρος της έρευνάς σας, ως Έλληνες αναγνώστες αγοράζουμε, διαβάζουμε βιβλία και τι μας... αρέσει, δηλαδή μας αρέσει το μυθιστόρημα, τα διηγήματα, ναι. Νομίζω και λιγότερη εκδοτική οίκη τα προτιμούν, δεν ξέρω, έχω εγώ αυτή την εντύπωση. Κοιτάξτε, στην έρευνα της συγκεκριμένης βιβλιοπαραγωγής, όχι, δεν εστιάσαμε στις αναγνωστικές προτιμήσεις. Ναι. Ήδη λίγο καιρό πριν, ένα χρόνο πριν, έχει βγει η μεγάλη έρευνα του ΟΣΔΕΛ που σας είπα και την προτείνω και στο κοινό σας, έχει βγει και σε βιβλίο. Λέγεται Αναγνώσεις, Αναγνώστες και Αναγνώστριες, το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα. Είναι υπό τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή, και έχει εκδοθεί από τον ΟΣΔΕΛ και τις εκδόσεις Gutenberg. Εκεί υπάρχουν όλα τα δεδομένα αυτά που ρωτήσατε. Το τι διαβάζουν οι Έλληνες, πόσοι διαβάζουν. Αυτή ήταν έρευνα, ξέρετε, φιλαναγνωσίας και αναγνωστικής συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη έρευνα που συζητάμε σήμερα είναι βιβλιοπαραγωγής, δηλαδή εστιάζεται στη μεριά των εκδοτών, ναι. Το τι παράγουν, ας πούμε, τι παράγεται και τι είδος βιβλίων κτλ. Ένα άλλο στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι ότι, εντάξει, τα μεταφρασμένα ή τα μετάφραστα έργα, ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των μη μεταφρασμένων έργων, δηλαδή, ξέρετε, βιβλία που γράφονται κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή τα μεταφρασμένα έχουν υποχωρήσει λίγο, γιατί αυτό εξηγείται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος σε ένα μεταφρασμένο βιβλίο. Μάλιστα. Έτσι, πνευματικά δικαιώματα σε ξένους εκδότες, σε μεταφραστές κτλ. Οπότε η βιβλιοπαραγωγή δείχνει ότι το μη μεταφρασμένο βιβλίο ανεβαίνει λίγο περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Όπως σας είπα, εξηγείται έτσι περισσότερο με κάποιους οικονομικούς όρους. Φυσικά η έρευνα αυτή έχει δημοσιευτεί και στο site του ΟΣΔΕΛ και μπορεί να τη διαβάσει ο καθένας ελεύθερα. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλες τις παραμέτρους. Απλά θέλαμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Γεγονός είναι ότι υπάρχει παραγωγή βιβλίων στη χώρα μας, δηλαδή αυτό είναι αναμφισβήτητο. Υπάρχουν αυτά τα επιμέρους στοιχεία που αναφέρατε και υπάρχουν και νομίζω ότι δεχόμαστε και τις νέες τάσεις. Έχουν έρθει και οι νέες τάσεις αυτές που συζητάμε. Τα audiobooks, να διαβάσεις πια ηλεκτρονικά ένα βιβλίο. Αλλά σε εμάς, σε σχέση με άλλες χώρες, είπατε ότι εμείς είμαστε εντυποκεντρικοί ως αναγνώστες. Ναι, βέβαια. Σε σχέση με άλλες χώρες... Καλή διερώτησή σας, βεβαίως. Κοιτάξτε, γενικά η βιομηχανία του βιβλίου παραμένει εντυποκεντρική, δηλαδή ουσιαστικά τα έντυπα βιβλία είναι αυτά που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων. Έτσι. Απλά είναι κάποιες χώρες που έχουν, ας πούμε, μεγαλύτερη ανταπόκριση στα ηλεκτρονικά βιβλία. Δηλαδή, μπορεί να έχουν 6 με 9% ας πούμε, του τζίρου ή το μερίδιο αγοράς περισσότερο. Έτσι. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό και στη δικιά μας την περίπτωση είναι ότι πλέον οι αναγνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επιλογής, της ποικιλίας του μορφοτύπου που τους ενδιαφέρει. Κάποιος μπορεί να διαβάσει το έντυπο βιβλίο και να πάρει από το ηλεκτρονικό αντίστοιχό του, ξέρετε, να το έχει ένα ταξίδι για παράδειγμα, να μην το κουβαλάει. Δηλαδή, ή να το ακούσει κιόλας. Αυτό, η ποικιλία δηλαδή της πρόσβασης, έχει πολύ μεγάλη σημασία στο να επιλέξει ο καθένας το είδος του βιβλίου που τον ενδιαφέρει. Και είναι σημαντικό για εκδότες ότι ακόμα, παρόλο που σας είπα ότι ο τζίρος είναι πολύ μικρός στην αγορά, συνεχίζουν και επενδύουν στο ηλεκτρονικό βιβλίο για να δώσουν αυτή τη δυνατότητα στον αναγνώστη να μπορέσει να έχει. Να το χρησιμοποιήσει όπως κρίνει αυτός. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να το πούμε, γιατί με όρους, ξέρετε, κερδοφορίας, το ηλεκτρονικό βιβλίο αυτή τη στιγμή, από το 2009, όπως σας είπα, 2010 που εισήχθη στην ελληνική αγορά, αντιμετωπίζει έτσι πολύ χαμηλή διείσδυση. Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που συναντάται παντού και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι που είναι συζήτησης είναι το κομμάτι της διαλειτουργικότητας. Και τι εννοώ με αυτό, ότι πρέπει
και προσπαθούν να βρουν όλοι, ας πούμε, και οι εκδότες και όλη η βιομηχανία και όλο το οικοσύστημα, έναν τρόπο ώστε αν έχει κάποιος έναν συγκεκριμένο ηλεκτρονικό αναγνώστη, να μπορεί να διαβάζει όλα τα μορφότυπα του ηλεκτρονικού βιβλίου. Ξέρετε, όλες τις, να μην έχει πρόβλημα να μπει κάθε συσκευή και είναι κλειστή, γιατί αυτό θα αυξήσει γενικότερα το μερίδιο γενικότερα της ζήτησης. Οπότε είναι ένα σημαντικό γεγονός. Και μια κουβέντα θα θέλαμε για τις αυτοεκδόσεις. Μάλιστα. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε για πρώτη φορά και στο κομμάτι της αυτοέκδοσης, η οποία αυτοέκδοση ως μοντέλο, όπως ξέρετε, δεν είναι καινούργιο, υπήρχε ανέκαθεν στον εκδοτικό χώρο. Απλά τώρα η ψηφιακή εποχή το έχει κάνει να είναι πιο εύκολο για τους περισσότερους. Δηλαδή και το κομμάτι το να εκτυπώνει κάποιος ψηφιακά, δηλαδή να εκτυπώνει λιγότερα αντίτυπα από το τυράζ, ας πούμε, του offset που έτσι ήταν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Επίσης η ευκολία του υπολογιστή, ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα βιβλίο στον υπολογιστή. Αυτό έχει δώσει μια μεγάλη όθηση στην αυτοέκδοση. Στην Ελλάδα η αυτοέκδοση την βλέπουμε ότι υπάρχουν εκδοτικοί εκεί που έχουν υπηρεσίες αυτοέκδοσης ή για κάποιους άλλους δεν θεωρούνται εκδοτικοί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ας πούμε εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται και στους πιο παραγωγικούς εκδότες. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο υπάρχει και μάλιστα καταλαβαίνει ένα έτσι, ιδιαίτερα αξιοσημείωτο μερίδιο. Επίσης, εδώ στην Ελλάδα πάλι και το μοντέλο της αυτοέκδοσης είναι έντυπο, δηλαδή όλοι προτιμούν έντυπα βιβλία σε σχέση με το εξωτερικό, που η ηλεκτρονική αυτοέκδοση είναι πιο σημαντική, ενώ έχει πιο μεγάλο, ας πούμε, κομμάτι, δηλαδή περισσότερο βγάζουν e-books ως αυτοεκδότες. Μάλιστα. Και βέβαια να σας πω ότι η αυτοέκδοση έχει και διακυμάνσεις, δηλαδή υπάρχει το κομμάτι αυτοέκδοσης της αδιαμεσολάβητης, δηλαδή κάποιος βγάζει το βιβλίο τελείως μόνος του, απλά χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα. Κάποιος μπορεί να το κάνει μέσα μια διαμεσολάβηση, μέσα από έναν, όπως σας είπα, μια εκδοτική επιχείρηση. Και αυτό έτσι δίνει διαφορετικές δυνατότητες. Mm-hmm. Ένα ακόμα που θα ήθελα να συμπληρώσω, αν έχουμε έστω ένα λεπτό. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι ότι έχουμε μελετήσει και δηλαδή μπήκαμε σε βάθος λίγο να δούμε από όλο ξέρετε, το κομμάτι των εκδοτικών επιχειρήσεων που υπήρχε στη βάση του ΟΣΔΕΛ, να μελετήσουμε αυτές τις συστηματικές εκδοτικές επιχειρήσεις, που είναι περίπου στις 863, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις στην πραγματικότητα παράγουν το 90% των 92% των βιβλίων που βγαίνουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι ότι βλέπετε σε σχέση με μια πολύ μεγαλύτερη γκάμα ας πούμε, εκδοτών κάθε τύπου. Οι εμπορικοί, οι εκδότες που είναι συστηματική δραστηριότητα, εύλογα παράγουν και τα μεγαλύτερα μερίδια, που είναι όμως όλο και αυξανόμενα. Έτσι, δηλαδή, είναι περισσότερο, δηλαδή βλέπουμε μια κάπως πάυση παραγωγής βιβλίων από οργανισμούς, ίσως και από φορείς. Αυτό βέβαια θέλει περισσότερη μελέτη στις επόμενες έρευνες βιβλιοπαραγωγής, που θα είναι εξαρτή μικρότερου χρονικού διαστήματος, να μπορούμε να εστιάσουμε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα. Πάντως τα στοιχεία, βιβλία παράγονται, βέβαια αυτά που κερδίζουν οι συγγραφείς, οι οποίοι δεν είναι και έτσι οι πιο προβεβλημένοι, νομίζουμε ότι είναι έως ψίχουλα. Ναι, πιάνεται ένα πολύ μεγάλο σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα αυτό, δεν είναι θέματα, ειδήσεις από ακριβώς, αυτή τη δουλειά. Αυτά είναι θέματα μελλοντικών ερευνών και τα βάζουμε και στην έρευνα μέσα. Θα άξιζε και αυτό το στοιχείο. Και άλλα δεδομένα που μπορεί να μελετηθούν σε βάθος. Έτσι, είτε λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργεί και τους κινδύνους που υπάρχουν και τις υποκλήσεις, την ψηφιακή γενιά και ανάγνωση. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που μακάρι να φτιαχτεί κουλτούρα έρευνα στη χώρα μας και να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, το να έχουμε συστηματικές μελέτες και σε βάθος και με ποιοτικά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Ήταν ενδιαφέρουσα η εικόνα που αποκομίσαμε από την έρευνά σας. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και φυσικά να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε στις έρευνες. Να είστε καλά.